Καμπανάκι φαίνεται πως τυπάει προς το Δήμο Καβάλας η Διεύθυνση Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με αυστηρή προειδοποίηση από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Χρήστο Παπαδόπουλο σχετικά με το πρόβλημα των νητρικών στο νερό της ίδρευσης σε χωριά όπως το Ζυγός και η Φιλιππή. Έγινε αυτή η σύσκεψη γιατί παρατηρείται το τελευταίο χρόνο και τον προηγούμενο ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση των τιμών στα νητρικά και η οποία πλησιάζει και τα όρια της νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι άμεσα. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα γιατί το πρόβλημα αυτό ξεκινάει και οφείλεται κυρίως στην ανεξήγητη ρήψη λιπασμάτων στην περιοχή. Οι πηγές υδροδότησης, δηλαδή οι γεωτρήσεις των περισσότερων οικισμών στην Δημοτική Ενότητα Φιλίππων είναι μέσα στον κάμπο, είναι μέσα και δίπλα στις καλλιέργειες. Και ως εκ τούτου, εάν δεν γίνει κάτι, και μάλιστα θα πρέπει να γίνει κάτι σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή αφενός με να μειώσουμε και να περιορίσουμε, να ελέγξουμε μάλλον τα λιπάσματα που πέφτουν εκεί, και το δεύτερο είναι να γίνει και κάτι άμεσα προκειμένου οι τιμές των νητρικών να μειωθούν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ Καβάλας, Νίκος Ανθόπουλος, καλεί τους αγρότες της περιοχής να μην ρίχνουν μεγάλες ποσότητες λιπάσματος στο νερό, έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται και να μην προκαλούνται τα νητρικά, ενώ επισημαίνει πως θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προβλήματος, ενώ δεν αποκλείεται και κάποια αντίδρασή του. Να διευκρινίσω καταρχήν ότι όπως και ο κύριος Δομίατος, ο κύριος Παπαδόπουλος, δήλωσε χθες, το θέμα των νητρικών αφορά και έχει ως αιτία ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι η υπερλίπανση αφενός και η υπερβολική χρήση φαρμάκων αφετέρου δημιουργεί αυτό το πρόβλημα των νητρικών σε όλη τη λεκάνη της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και μια και αναφερόμαστε προφανώς στο Ζυγός, ιδιαίτερα στην Δημοτική Ενότητα του Ζυγού Καβάλας. Και όχι μόνο βέβαια. Στο Ζυγό Καβάλας λοιπόν, από τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει και με βάση ενέργειες που γίνανε το 2016 σε όλη την Ενότητα Φιλίππων, και μια και φαντάζομαι ότι η επικαιρότητα αναφέρεται στο Ζυγός ιδιαίτερα, να πω ότι στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού, αυτό το οποίο κάναμε είναι εκτός των υπολείπων ενεργειών, να κατεβάσουμε το αντιληπτικό μας συγκρότημα κατά 35 μέτρα χαμηλότερα μετά από απεικόνιση πεδίου που κάναμε στην γεώτρηση του Ζυγού και βέβαια μετά από την πρόταση την οποία έκανε η μελετήτρια εταιρεία η οποία έκανε αυτή την απεικόνιση. Οι τελευταίες μετρήσεις που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι και αναφέρομαι στην πιο πρόσφατη η οποία είναι του Αυγούστου του 2017 μας δείχνει όρια στο Ζυγός 0,38 με 0,50 θυμίζω όριο και την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στο 0,40-0,41 με όριο πάλι το 0,50. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία βέβαια δεν εφησυχάζει, δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να ηρεμούμε, φυσικά και υπάρχει θέμα.